Είναι ο Παναγιώτης Κωνσταντινίδης και είναι η εκπομπή Ταξιδεύοντας στον Κόσμο. Σήμερα, όπως σας είχα υποσχεθεί, θα ξεκινήσουμε με κάποιες εκπλήξεις και διαφοροποιημένη λίγο η εκπομπή, πιο διαδραστική από κάθε άλλη φορά. Το θέμα μας, όπως ήδης θα έχετε δει, αγαπητοί φίλοι, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, είναι οι προτάσεις για μικρές αποβράσεις στην Ανατολική Αττική. Και σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε μαζί μας τη Δίκη Γαλανοπούλου, η οποία μαζί θα ξετυλίξουμε το κουβάρι της διαδρομής. Δίκη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι μαζί σας σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Λοιπόν, Δίκη μου, θα ήθελα να μου πεις τι προτείνεις σαν πρώτη μας στάση στην απόβραση, που λέω να οριοθετήσουμε ότι αν σαν σημείο έναρξης της διαδρομής μας να είναι ο Σταυρός της Αγίας Παρασκευής. Ναι, θεωρώ ότι είναι ένα πολύ καλό κομμάτι για να ξεκινήσει κάποιος. Πιστεύω ότι μία καλή πρόταση που θα μπορούσαμε να κάνουμε θα ήταν να κατευθυνθεί κάποιος από το Σταυρό προς Πεντέλη, ώστε να ξεκινήσει τη βόλτα του με μία επίσκεψη στην Ιερά Μονή Κοιμήσεως του Θεοτόκου Πεντέλης. Το πολύ γραφικό μοναστήρι, για όσους είναι γνώστες της περιοχής, αλλά για όσους δεν είναι, είναι μια πολύ καλή πρόταση. Είναι μέσα στα πλατάνια, μέσα στη δροσιά, κοντά στο βουνό της Πεντέλης. Αξίζει κανείς να το επισκεφθεί. Και είναι ένας συνδυασμός γνώσης, αλλά και αργότερα θα πούμε και το κομμάτι της ψυχαγωγίας. Συμβαίνουν και στις ζωντανές εκπομπές αυτά, φίλοι και γνωστοί. Είναι. Γι' αυτό είναι και live η εκπομπή, να έχουμε τη δυνατότητα της αμεσότητας. Λοιπόν, ας συνεχίσουμε. Τι μπορεί κανείς να δει στο μοναστήρι, γιατί είναι άρσιο επισκεψιμότητα στο μοναστήρι? Πρώτα απ' όλα είναι ένας χώρος με πολύ μεγάλη ιστορία. Θα σε αφήσω να ξετυλίξεις το κουβάρι όλης αυτής της ιστορίας, επειδή γνωρίζω ότι είναι ένας χώρος που σου αρέσει ιδιαίτερα. Λοιπόν, θα σου δώσω το λόγο. Λόγω, ναι, εκεί κοντά μεγάλωσε και γεννήθηκε η μητέρα μου, οπότε γνωρίζω αρκετά την περιοχή. Οπότε θα μου επιτρέψεις να πω δύο κουβέντες για τη Μονή. Η Ιερά Μονή Πεντέλης χτίστηκε το 1578 από τον Άγιο Τιμόθεο, επίσκοπο Ευρύπου, ο οποίος καταγόταν από την Αττική και είχε φύγει από την έδρα του εξαιτίας διωγμού από τους Τούρκους. Όταν ο Άγιος Τιμόθεος κατέφυγε στο Πεντελικό Όρος, το βρήκε να κατοικείται από καταδιωκόμενους εγγράμματους ασκητεύοντες κληρικούς σε σημεία όπου υπήρχε νερό, ώστε να μπορούν να καλλιεργούν μικρούς κήπους. Αφού τους έπεισε να χτίσουν μονή, άρχισαν να ψάχνουν την τοποθεσία στους πρόποδες του όρους. Κάπου λοιπόν παρατήσαν τα οστά θανόντος ασκητού και μαζί με αυτά μικρή εικόνα της Παναγίας. Εκεί αποφάσισαν να χτίσουν τη Μονή. Σύμφωνα με άλλη παράδοση, έχει χτιστεί πάνω στα ερείπια του αρχαίου Δήμου Πεντέλης της Αντιοχίδος Φυλής. Μία από τις 10 φυλές της αρχαίας Αθήνας και σε ιερό της θεάς Αθηνάς. Στη σχετικά σύντομη περίοδο που ήταν ηγούμενος ο Άγιος Τιμόθεος, χτίστηκε μέρος του Καφολικού, η νότια πλευρά της Μονής και ο χειρός πύργος στην Κυρία Πύλη. Κάτι ακόμη που πρέπει να επισημάνουμε, την εποχή της τουρκοκρατίας υπήρξε κέντρο παιδείας και υπάρχει επισκέψιμος εκθεσιακός χώρος που χαρακτηρίζεται ως το γνωστό σε όλους κρυφό σχολείο, που συνδέεται ίσως με την παράδοση λειτουργίας άτυπου σχολείου στοιχειώδους εκπαίδευση εντός του μοναστηριού. Μαζί με τη Μονή της Κεσαριανής, τη Μονή Πετράκη, συνέβαλε στην ίδρυση και συντήρηση της σχολής Δέκα το 1750 και της σχολής Φιλοσοφίας το 1814 στην Αθήνα. Η Μονή προσέφερε υπηρεσίες στην Επανάσταση του 1821, μην ξεχνάμε ότι του χρόνου θα γιορτάσουμε τα 200 χρόνια από την ίδρυση του ελληνικού κράτους. Καθώς μοναχοί μαχόμενοι εναντίον των Τούρκων προκάλεσαν βαβαλισμούς και κατέστρεψαν τη βιβλιοθήκη της. Όμως εδώ
Η πρόταση δικιά μας γενικότερα, Βίκη, είναι πώς μπορεί κάποιος με την παρέα του ή με την οικογένειά του να συνδυάσει τη γνώση και την ψυχαγωγία. Δηλαδή το μότο μας για απόψε είναι γνώση και ψυχαγωγία. Αν πούμε ότι φεύγουμε από το μοναστήρι, πού λες να κατευθυνθούμε αυτή τη φορά, σαν δεύτερη στάση? Με συγχωρείς, υπήρξε μία μικρή διακοπή και δεν άκουσα την ερώτηση. Στα live, μην ανησυχείς. Ναι. Θέλω να είσαι ψύχρινη σε τέτοιες περιπτώσεις. Θέλω να σας αναρωτήσω λοιπόν, σαν δεύτερη στάση, τι προτείνεις, πού λες να πάμε μετά το μοναστήρι? Πρώτα απ' όλα, η Πεντέλη είναι μία υπέροχη περιοχή για βόλτα. Πέρα από τη βόλτα στο βουνό, μπορεί κάποιος να συνεχίσει πηγαίνοντας προς τα κάτω, εννοώντας, όταν λέω προς τα κάτω, εννοώ προς τις περιοχές, προς τη Λεωφόρου Μαραθώνος ουσιαστικά, για να καταλάβει καλύτερα ο κόσμος που δεν γνωρίζει καλά την περιοχή εδώ. Σε αυτή τη διαδρομή θα διασχίσει ουσιαστικά ένα κομμάτι του βουνού και εκεί κοντά, μιας και αρχίσαμε με τη Μονή, η οποία βρίσκεται στην Πεντέλη, θα μπορούσε κάποιος ενδεχομένως να κάνει και μία στάση στην Ιερά Μονή που βρίσκεται στον Ταού Πεντέλης, η οποία έχει εξίσου πολύ μεγάλη ιστορία. Μπορείς να μας δώσεις κάποια στοιχεία? Βεβαίως. Ιδρύθηκε τον 9ο αιώνα ως Αμβρικό Κοινόδιο. Στη διάρκεια της μακραίωνης ιστορίας της γνώρισε αλλεπάλληλες καταστροφές και λαϊλασίες, γνώρισε όμως και χρόνια μεγάλης άμφισης και έγκλης. Κατά την πρώτη περίοδο της ζωής της δράσεώς της, στη Βυζαντινή περίοδο, αναδέχτηκε δεύτερη μονή των Βαλκανίων, μετά από τη μονή Δαθνίου, με πολυπληθή αδελφότητα που ξεπερνούσε τον αριθμό των 600 μοναχών. Η συγκινητικότερη και μαρτυρική όμως σελίδα στην ιστορία της μονής είναι η περίοδος της Τουρκοκρατίας και κυρίως από το 1570 έως το 1680. Σε αυτά τα δύσκολα χρόνια, η Ιερά Μονή Παντοκράτορα υπήρξε πνευματικό λίκνο και πηγή εθνικής εμπνεύσεως, αφυπνίσεως και προσφοράς για την χυμαζόμενη ρωμιοσύνη της Αττικής αλλά και του ευρύτερου τουρκοκρατούμενου ελληνισμού. Επίσης να πω, υπάρχει μία από την παράδοση φημολογία ότι το όνομα Ταό σημαίνει παγώνι, το οποίο στην Φραγκοκρατία επικράτησε για ένα διάστημα και το Ταό έγινε τελικά από το Ταό έγινε Νταού Πεντέλης. Α, μάλιστα. Ενδιαφέρον πολύ. Και εγώ ειλικρινά έχω να πω ότι δεν το ήξερα αυτό το γεγονός και πάντα λέω από το μικρόφωνο ότι κάθε φορά μαθαίνω ιστορία, γεωγραφία και γνωρίζω ωραίους ανθρώπους. Μαθαίνουμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και κάναμε μια εμπεριστατωμένη αυτή τη φορά έρευνα από την εκπομπή, όπου τώρα λέμε να ψυχαγωγηθούμε λίγο, να φύγουμε. Ωραία ιστορία και αξίζει η γνώση πάνω απ' όλα, γιατί η γνώση είναι δύναμη, είναι γνωστό. Πού θέλεις να κατηφορήσουμε, κάπου που να ευχαριστηθούν, να κάνουμε πρόταση και για τους μικρούς μας φίλους? Να κατευθύνουμε ίσως προς το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο? Ναι, βέβαια, βέβαια. Είναι ένα μέρος που θεωρώ μια επίσκεψη που θα πρέπει να κάνει, πρέπει να κάνουν όλες οι οικογένειες, όχι μόνο στην Αθήνα και από την επαρχία. Είναι μια πρώτα απ' όλα είναι ένα πάρκο το οποίο βρίσκεται σε μια έκταση, νομίζω είναι 200 στρέμματα. Είναι πολύ μεγάλη έκταση, είναι υπέροχος ο χώρος, έχουν φροντίσει, φροντίζουν πάρα πολύ τα ζώα και ειδικότερα για τους μικρούς φίλους, είναι πολύ εντυπωσιακό. Εγώ να συμπληρώσω ότι φιλοξενεί περισσότερο από 2.000 ζώα από 200 διαφορετικά είδη. Η λειτουργία του ξεκίνησε το Μάιο του 2000, αρχικά ως ορνιθολογικό πάρκο, με την τρίτη μεγαλύτερη συλλογή πουλιών στον κόσμο.
το όραμα ναι. του Αττικού Ζωολογικού Πάρκου είναι πρωτίστως η ευρέωσή του ως μεγαλύτερου ζωολογικού πάρκου της νότιο-ανατολικής Ευρώπης και ενός παγκόσμιας εμβέλειας θεματικού πάρκου για την προστασία της βιοποικιλότητας. Ειλικρινά δεν έχω πάει, το έχω δει πολλές φορές σε ρεπορτάζ στην τηλεόραση. Μου έχει κινήσει το ενδιαφέρον, αξίζει και μόνο να σταθεί κάποιος να κάνει αυτή την επίσκεψη. Εμείς δίνουμε μια μεγάλη διαδρομή και εδώ και όλη τη διάρκεια της εκπομπής, μάλλον θα το καταλάβει ο κόσμος. Ο καθένας θα διαλέξει το δικό του κομμάτι, τη δικιά του, θα προσαρμόσει όπως θέλει το πλάνο του. Η πρότασή μας είναι τέτοια που μπορεί να είναι μια μεγάλη ολοήμερη ή ένας μικρός περίπατος, ανάλογα πώς ο καθένας κανονίζει το πρόγραμμά του. Όμως, Βίκη μου, κατηφορίζοντας προς τη Λεωφόρο Μαραθώνος, πού μπορούμε να πάμε, πού να συνεχίσουμε λίγο έτσι, γιατί διψάσαμε, θέλουμε να πιούμε έναν καφέ, είναι και οι κυρίες που θέλουν να δουν κάτι προσφορές, πού να πάμε να δούμε προσφορές που έχει. Δεν πρέπει να χαζέψουμε και λίγο μαγαζιά μετά από όλη αυτή τη γνώση και τη μεγάλη βόλτα που έχουμε κάνει. Δεν πρέπει να πούμε και ένα καφέ. Πού να πάμε όμως. Δίπλα ακριβώς στο Αττικό Πάρκο, λοιπόν, υπάρχουν τα δύο μεγαλύτερα εμπορικά πάρκα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Το ένα είναι το MacArthur Glen και το άλλο είναι το Smart Park. Είναι δίπλα ακριβώς, είναι ενωμένα. Από το Αττικό Πάρκο μπορεί θεωρητικά κάποιος να πάει ακόμα και με τα πόδια. Μάλιστα. Παρόλα αυτά, τι προσφέρουν ωστόσο, αυτά τα εμπορικά. Τα εμπορικά πρωτοβουλία έχουν πολύ μεγάλο χώρο πάρκινγκ. Δεν θα δυσκολευτεί κανένας να φτάσει εκεί. Έχουν επιλογές άπειρες από φαγητό, αν θέλει κάποιος να φάει κάτι πρόχειρο ή κάτι πιο καλό, διαφορετικές κουζίνες, καφέ, επιλογές για γλυκό, πάρα πολλά μαγαζιά για τις φίλες μου, γιατί εσύ δεν καταλαβαίνεις, φαντάζομαι, τι εννοώ. Όχι. Εγώ καταλαβαίνω τους συζύγους και τους συντρόφους και τους φίλους, οι οποίοι θα θέλουν κάπου να σταθούν και να πιουν ένα ωραίο καφέ. Οι κυρίες και οι δεσποινίδες μπορεί να θέλουν να βγουν. Να καθίσουν για καφέ κάπου και να περιμένουν τις φίλες μου να τελειώσουν. Οι μικροί μας φίλοι. Πολύ. Οι μικροί μας φίλοι. Ναι, υπάρχουν παιδότοποι μέσα, όπως επίσης και μια μεγάλη πέτρια παιδική χαρά, όπου μπορούν να απασχοληθούν και συνήθως περνάνε τόσο καλά που δεν θέλουν να φύγουν. Μάλιστα. Να, μια άλλη πρόταση. Ένας συνδυασμός, κάποιος να πάει στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο και μετά, αφού είναι δίπλα, όπως χαρακτηριστικά το λες, γιατί εγώ δεν έχω τη γνώση, δεν έχω τη γνώση και της περιοχής. Γι' αυτό σήμερα μας συντροφεύεις στην εκπομπή με τη γνώση σου που ξέρεις λίγο ευρύτερα την περιοχή. Ένας συνδυασμός γνώσης, ψυχαγωγίας, ανάμεσα στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο και τα εμπορικά πάρκα. Ενδιάμεσα βλέπω, ναι, έχεις μια εναλλακτική πρόταση όμως εκεί κοντά, κάτι άλλο μπορεί να επισκεφθεί, που είναι και ωραίο και για τους μικρούς φίλους, θα δώσει μια άλλη πρόταση και ιδέα, να έρθουν πιο κοντά με τα ζώα και κυρίως με τα άλογα. Ναι, βέβαια, βέβαια. Υπάρχουν αρκετά κοντά, είναι περίπου δηλαδή μία απόσταση 20 λεπτών από το σημείο που βρίσκονται τα εμπορικά πάρκα μέχρι το Μαραθώνα. Υπάρχει η επιλογή στο Μαραθώνα, υπάρχουν πολλά κέντρα υπασίας. Είναι πολύ ενδιαφέρον να φέρουμε τα παιδιά κοντά σε αυτά τα υπέροχα ζώα, εγώ τα λατρεύω τα άλογα. Και μία υπέροχη ευκαιρία να κάνει κάτι όλη η οικογένεια μαζί, χωρίς τα κινητά τους. Να δεθούν με τη φύση και τα άλογα για να κάνουν μία υπέροχη βόλτα. Μπορούν ακόμα και στην παραλία.
του μαραθώνου, να μπορούν ακόμα και εκεί να κάνουν βόλτα με τα άλογα, αρκεί να έχουν συνεννοηθεί με το κέντρο της επιλογής τους. Εγώ θα συμπληρώσω σε αυτό που λες. Αυτό. Εγώ θα συμπληρώσω αυτό που λες, ότι κάποιος αν γκουγκλάρει κέντρα υπασίας στο μαραθώνα θα βρει και τα κατάλληλα τηλέφωνα και τις ώρες που μπορεί κανείς να τα επισκεφτεί. Και μάλιστα εγώ είδα στο διαδίκτυο, γιατί δεν θέλω να φερθεί διαφήμιση, ότι γενικά υπάρχουν διάφορα πακέτα που προτείνουν. Οπότε μπορεί να κάνουν ένα συνδυασμό κάποιες ώρες κάποιου προγράμματος ολιγόλεπτου ή μεγαλύτερης διάρκειας, για να έχουν τη δυνατότητα και τα πια και οι μεγάλοι να κάνουν υπασία. Ή να μάθουν υπασία, όσοι δεν ξέρουν. Επίσης είναι και μια άλλη πρόταση αθλητισμού. Είναι και μια άλλη πρόταση αθλητισμού. Είναι άθλημα των Ολυμπιακών Αγώνων. Βεβαίως, βεβαίως. Εκεί όμως στο Μαραθώνα υπάρχει και ένας αρχαιολογικός χώρος όπου θα μπορούσες να μας δώσεις κάποια στοιχεία παραπάνω. Λοιπόν, γιατί μου μια πολύ ωραία πάσα. Είναι ένας χώρος... Ναι. Μια πολύ ωραία πάσα και συγγνώμη που σε διακόπτω. Όπου ειλικρινά δεν το γνώριζα. Και αυτό είναι το ωραίο της ιστορίας που τσιτιλίγουμε και της διαδρομής, ότι γενικά νομίζω ότι τον νομό Αττικής τον έχουμε επικεντρώσει στο μυαλό μας μόνο με την Αθήνα ή με πολύ συγκεκριμένες περιοχές του νομού. Δεν γνωρίζουμε τόσο τον νομό που κατοικούμε. Μπορεί να ξέρουμε τη Θεσσαλονίκη, παραδείγματος χάρη, χωρίς να θέλω να φύγω κανένα. Μπορεί να ξέρουμε νομού στη Μακεδονία, μπορεί να ξέρουμε τα νησιά μας. Το νομό Αττικής θεωρώ ότι δεν τον έχουν προβάλει τόσο, και αυτό είναι και μια πρόταση προς την περιφέρεια ή τις περιφέρειες γενικότερα, της καλύτερης προβολής και ανάδειξης του νομού Αττικής. Εμείς σήμερα θα κάνουμε μια αναφορά σε ορισμένες περιοχές του νομού της Ανατολικής Αττικής και όχι σε όλες. Γιατί θα θέλαμε περισσότερες ώρες και περισσότερες εκπομπές. Επιφυλασσόμαστε γενικά να επανέλθουμε πιο εξειδικευμένα. Σήμερα θα κάνουμε κάποιες αναφορές και σε αυτή την έρευνα ανακάλυψα τον αρχαιολογικό χώρο της Ραμούντος. Ρώτησα φίλους γνωστούς και μου λένε δεν το ξέρω. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω καταρχήν, να ξεκινήσω ανάποδα, την κυρία μισό λεπτό Ραπτάκη, φύλακα του αρχαιολογικού χώρου, που πραγματικά από το τηλέφωνο με έπεισε ότι εγώ πρέπει να ξεκινήσω με το αυτοκίνητο και να κατευθυνθώ στο χώρο και μπορεί και να έχω αργήσει. Ειλικρινά έτσι, στο προτείνω και εσένα και να πούμε ορισμένα πράγματα έτσι χαρακτηριστικά. Στην κοιλάδα του Λυμικού, στο βόρειο-ανατολικό άκρο της Αττικής, δίπλα από τον Ευβοϊκό κόλπο, σώζονται τα ερείπια του αρχαίου δήμου του Ραμνούντος, που άνοικε στην Εαντίδα φυλή, ενώ αποτελούνταν από πολλούς συνοικισμούς. Στην περιοχή αυτή βρίσκεται το περίφημο ιερό της Νεμέσεως, που αποτελεί το σημαντικότερο ιερό της θεότητος στον ελλαδικό χώρο. Η θεά μοιάζει πολύ με την Άρτεμη και ίσως να την αντιπροσώπευε με τοπική της μορφή. Για να την κάνει η δική του ο Δίας, μεταμορφώθηκε σε κύκνο, ενώ εκείνη είχε πάρει τη μορφή χήνας. Μετά την ένωσή τους, η Νέμεσης γέννησε ένα αυγό, το οποίο δόθηκε στη Λίδα, η οποία εκολάπτει μέσα από αυτό την ωραία Ελένη και τους Διόσκουρους. Το ιερό προς τιμή της Νεμέσεως πρέπει να ιδρύθηκε στις αρχές του 6ου π.Χ. αιώνα. Η περιοχή του Ραμνούντος κατοικείται συνεχώς από την νεολιθική περίοδο. Ο Ραμνούς αναφέρει από τον γεωγράφο Σκύλακα, αναφέρει από τον γεωγράφο Σκύλακα ως σημαντικότερο οχυρό. Για να μην κουράσουμε τους φίλους, θα πω άλλες δύο φράσεις. Το φρούριο του Ραμνούντας, όπως και αυτό του Σουνίου, στη νότια άκρη της Αττικής, πιστεύεται πως κατασκευάστηκε κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού πολέμου
για τον πολέμου που, και τον έλεγχο των πλοίων που μετέφεραν σιτηρά προς την Αθήνα. Επίσης, οι πρώτες ανασκαφές στο Ραμνούντα έγιναν από τους Δηλετάτη το 1813 και το Δήμο Φίλιο το 1880. Το 1958 πραγματοποιήθηκε μια σύντομη έρευνα από το Μαστροκώστα, ενώ το 1975 ως σήμερα ο αρχαιολογικός χώρος της Ραμνούντας ανασκάπτεται και μελετάται συστηματικά με χρηματοδότηση αρχαιολογικής εταιρείας υπό τη διεύθυνση του κυρίου Πετράκου. Ειλικρινά αξίζει και μια οδηγία. Αθλητικά παπούτσια, χρειάζεται 2 ώρες για να ξενεγηθεί κάποιος στο χώρο. Μόνο με γιοταχή μπορεί να φτάσει και με τις οδηγίες, τις καταπληκτικές οδηγίες της κυρίας Ραπτάκη μπορείτε να φτάσετε στο χώρο. Εγώ το προτείνω, μην πάτε πουθενά, πάτε σε αυτό το χώρο, ειλικρινά. Μου έκανε τρομερή εντύπωση. Είναι την επόμενη φορά θα βρίσκομαι εκεί. Θα κάνω ρεπορτάζ εκεί για την εκπομπή. Όμως δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι υπάρχει και το Αρχαιολογικό Μουσείο του Μαραθώνα, το οποίο βρίσκεται στα Δρανά Μαραθώνα, σε απαλαιοτριωμένη από το Υπουργείο Πολιτισμού έκταση, η οποία περιλαμβάνει επίσης το προστατευόμενο με στέγαστρο νεκροταφείο τυμβών της μέσης εποχής του Χαλκού και το λεγόμενο τύμβο των Πλατεών του 5ου π.Χ. αιώνα. Το μουσείο οικοδομήθηκε το 1975 με δαπάνη του ομογενή επιχειρηματή Ευγένου Παναγόπουλου. Το 2004 ανακοινήθηκε, μην ξεχνάμε ότι ήταν και Ολυμπιακοί Αγώνες, οπότε το χρήμα έρεε. Ναι, ναι, και γίνανε πολλά έργα στην περιοχή του Μαραθώνα. Αυτά όσο μπορούμε πιο συνοπτικά για να μην κουράζουμε και τους φίλους μας. Mm-hmm. Όμως, Βίκη, κουραστήκαμε, διψάμε και η ώρα λίγο έχει κάτι έτσι να τσιμπήσουμε. Τι θα μας προτείνεις εκεί κοντά, τι προτάσεις έχουμε? Γιατί ωραία γνώση, αλλά ρε παιδί μου, είμαστε και άνθρωποι έτσι καρδιά. Είμαστε με την παρέα και θέλουμε να πιούμε και μια μπύρα, θέλουμε να καθίσουμε κάπου. Τι έχεις να μας προτείνεις? Πρώτα απ' όλα, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην περιοχή του Μαραθώνα. Ναι. Μία καλή συνέχεια μετά τον αρχαιολογικό χώρο θα ήταν μία μικρή επίσκεψη στη λίμνη του Μαραθώνα, όπου μπορεί κάποιος να βγει φωτογραφίες, να ζέψει το φράγμα, να διασχίσει τη λίμνη. Είναι πραγματικά πάρα πολύ όμορφα, ό,τι ώρα της ημέρας και να πάει κάποιος. Από εκεί λοιπόν, εφόσον έχει περάσει η ώρα και πεινάμε και διψάμε, έχω μία πρόταση να κάνω. Ναι. Υπάρχει πάρα πολύ κοντά. Κοντά στη λίμνη, στο φράγμα, περίπου 2 χιλιόμετρα, δηλαδή τόσο κοντά, υπάρχει το πασίγνωστο Argentina Restaurant. Αυτό φημίζεται για το καταπληκτικό ψήσιμο στα κρέατά του. Α. Βέβαια. Και τις υπέροχες κριζόλες, αν είστε λάτρης του συγκεκριμένου φαγητού. Βρίσκεται στη... Φαίνεται. Έχω κάνει επένδυση σε αυτό. Δεν ξέρω. Θα είναι λοιπόν μια καλή ευκαιρία να επισκεφτείς και εσύ το συγκεκριμένο εστιατόριο και να έχεις προσωπική άποψη. Η περιοχή όπου βρίσκεται ονομάζεται Καλέντζι. Και θα δώσω και ένα tip σε όποιον θέλει να το επισκεφτεί. Ότι καλό είναι ο κόσμος. Ναι, αυτά πρέπει να λέμε. Καλό είναι όταν ξεκινήσει για την ημερήσια εκδρομή του να πάρει ένα τηλέφωνο και να ενημερώσει ότι θα πάει, γιατί συνήθως το Σαββατοκύριακο έχει πάρα πολύ κόσμο. Και επίσης, τα κρέατα από τη στιγμή που θα παραγγείλουμε θέλουν περίπου 1 ώρα για να ψηθούν. Οπότε καλό είναι όποιος θέλει να πάει προετοιμασμένος. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον.
Σε βλέπω, έχεις κάνει ρεπορτάζ. Έχεις πάει κιόλα. Μ' αρέσει και εμένα το καλό φαγητό. Τι να κάνω. Έχεις πάει. Μ' αρέσει. Βεβαίως έχω πάει, ναι. Α, μάλιστα. Έχουμε και μια εναλλακτική διαδρομή όμως. Έχουμε μια εναλλακτική διαδρομή που θα μπορούσαμε να πάμε προς το πρώτο ράφτη. Δηλαδή να στρίψουμε δεξιά, αντί να πηγαίνουμε προς το μαραθώνιο, να πάμε προς το πόρτο ράφτη, Βραδρώνα. Mm-hmm. Εμένα θα μου επιτρέψει να σου πω δύο λόγια για, για το τοπονύμιο. Ναι. Γιατί πραγματικά... Το έχει πολύ ενδιαφέρον. Πες μας να μάθουμε. Και εγώ δεν το ήξερα. Ένα μαρμάρινο άγαλμα στέκεται εδώ και αιώνες στην κορυφή του μικρού νησιού που βρίσκεται στο πόρτο ράφτη. Έχει ύψος 2,35 μέτρα και βάση του φτάνει στα 2 μέτρα. Είναι γνωστό ως κολοσσός του πόρτο ράφτη. Λόγω του μεγέθους του, χρονολογείται στο 2ο αιώνα μετά Χριστόν και κατασκευάστηκε από πεντελικό μάρμαρο. Βρίσκεται σε καθιστή θέση πάνω σε στρογγυλό πέτρινο θρόνο και γύρω του τυλίγεται ένας μανδύας. Το ένα χέρι είναι υψωμένο και το δεύτερο χέρι ακουμπισμένο στα γόνατα. Το άγαλμα που κοιτά προς το πέλαγος οριοθετούσε την είσοδο στον κόλπο. Η μορφή που είχε στην αρχαιότητα είναι άγνωστη, καθώς λείπουν το κεφάλι και τα άκρα. Η άνεμη, η αλμύρα και ο χρόνος έχουν αφήσει πάνω του σημάδια φθοράς. Οι αρχαιολόγοι δεν έχουν αποφανθεί αν ήταν γυναικεία ή ανδρική μορφή. Πολλοί περιηγητές του 19ου αιώνα είχαν αναφέρει ότι πρόκειται για το άγαλμα του Απόλλωνα των Πρασιών ή τη γυναίκα του Ηρώδη. Μερικοί πίστευαν ότι απεικονιζόταν ο Ερυσχήθωνας, ο μυθικός ήρωας και εγγονός του Ποσειδώνα, που σύμφωνα με τον Παυσανία είχε ταφεί στις Πρασιές. Οι ντόπιοι αποκαλούσαν το άγαλμα ράφτη και σύμφωνα με την παράδοση απεικονιζόταν ένας άνδρας, ο οποίος κρατούσε στα χέρια του ένα χρυσό ψαλίδι, το οποίο του το έκλειψαν. Έτσι κατέληξε η σημερινή επωνυμία Πόρτο Ράφτη. Μάλιστα, εδώ πολύ ενδιαφέρον. Θέλω να πω ένα ευχαριστώ στο φίλο Μάνο Παυλίδη, ο οποίος ασχολείται με την ιστορία και την αρχαία ιστορία κυρίως, αλλά και τον κύριο Χρήστο Σταυρίδη, όπου είχα μικρή συζήτηση, είχαν να μου πούν πολύ περισσότερα. Τους ευχαριστώ για το χρόνο τους, αλλά θα επανέλθω και θα επανέλθουμε σε άλλη εκπομπή εκτενέστερα για την ευρύτερη περιοχή και για τη Βραδρώνα. Όπως επίσης πρέπει να κάνουμε μια αναφορά στο Λαύριο, που έχει μεγάλη ιστορία. Βέβαια. Και σαν λιμάνι και σαν ιστορία έχει μεγάλη ιστορία και έχει αναδειχθεί ο πολιτισμός της περιοχής. Πρέπει να αναδειχθεί περισσότερο, θα έλεγα, ο πολιτισμός της περιοχής. Θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες ατελείως, λέω και ξαναλέω, γιατί όσο έρχεσαι προς τα δεξιά και κατηφορήσεις, φτάνεις που αλλού στο Σούνιο. Δηλαδή, είναι μια πρόταση προς το τέλος της διαδρομής που θα μπορούσε κάποιος να καταλήξει στο Σούνιο και να γυρίσει από τη Σαρονίδα σαν επιστροφή. Δηλαδή να γυρίσει ουσιαστικά από την παραλιακή από κάτω. Από κάτω, από την παραλία. Mm-hmm. Ακόμη, έχουμε να κάνουμε ένα πισωγύρισμα και να κάνουμε μια αναφορά σε ένα επίσης πολύ γνωστό, όχι τόσο μεγάλο μοναστήρι. Είναι το μοναστήρι του Αγίου Εφραίμ της Νέας Μάκρης. Ναι. Όπου όλο το χρόνο σειρεί κόσμος να πάρει την ευλογία του Αγίου με την
με τα θαύματα που έχουν γίνει λόγω του Αγίου. Ναι, είναι θεωρείται δευματοτυπώς. Η δικιά μου εμπειρία είναι μία επίσκεψη πριν πολλά χρόνια, τη δεκαετία του 90, που όταν έφυγα από το μοναστήρι, ήταν σαν να είχα παγώσει κάτι, δεν μπορούσα να το εξηγήσω. Είχα μία αναστάτωση, χωρίς να ξέρω γιατί. Μετά από λίγο καιρό, έχασα ένα δικό μου πρόσωπο. Μάλιστα. Είναι ορισμένα πράγματα στη ζωή που κάποιοι τα πιστεύουν, κάποιοι δεν πιστεύουν. Ανάλογα πώς νιώθει ο καθένας. Να πούμε όμως δύο πράγματα και το μοναστήρι. Ένα από τα παλαιότερα μοναστήρια της Αττικής, από το 10ο αιώνα, είναι αυτό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο όρος Αμμόμων, τοποθεσία γνωστή ως Νέα Μάκρη. Στα χρόνια της Τουρκοκρατίας έγιναν στο μοναστήρι βάρβαρες σφαγές, ενώ ένας από τους μάρτυρες ήταν ο Άγιος Εφραίμ. Το ιερό λείψανο του Αγίου βρέθηκε θαυματουργικά πριν μερικές δεκαετίες. Το 1945, μακαριστή μοναχή Μακαρία πήγε στα ερείπια της Αρχαίας Μονής του Ευαγγελισμού του όρους Αμμόμων στις βορειοανατολικές υπερώες του Πεντελικού, από θεία παρόρμηση διαμόρφωσε ένα κελάκι και εκεί άρχισε να καθαρίζει τα ερείπια του παλαιού ναού, να τον ανασκευάζει, ανακαινίζει. Εκεί πολλές φορές διαλογιζόταν και σε εκείνα τα χώματα είχαν ζήσει κατά περίοδο των αιώνων Άγιοι Μοναχοί. Μια φωνή στην αρχή σιγανή, αλλά με τον καιρό δυνατότερη στην ψυχή της, έλεγε «Σκάψε και θα βρεις αυτό που επιθυμείς». Και θαυμαστός της είχε φανερωθεί ένα σημείο στο προάβλιο του μοναστηριού. Έτσι, στις 3 Ιανουαρίου του 1950, έχοντας ένα εργάτη και άλλες εργασίες στο μοναστήρι, τον έβαλε να σκάψει και ο εργάτης στην αρχή ήταν αρνητικός, ήθελε να σκάψει οπωσδήποτε αλλού παρά σε αυτό το σημείο. Τελικά, μετά από εκκλήσεις και προσευχές, ο εργάτης πίστηκε και ξεκίνησε να σκάβει. Στο σημείο εκεί είχε ένα μισογκρεμισμένο τζάκι. Φτάνοντας στο 1 μέτρο και 70 εκατοστά βάθος σκάψιμο, βρέθηκε το πρώτο έβριμα, ένα κεφάλι, και όλος ο τόπος απέκτησε μια ευωδία. Ήταν 3 πρώτου του 1950, ώρα 9 το πρωί. Σιγά σιγά και με προσοχή ηγουμένη έβγαλε όλο το σκήνομα και το τοποθέτησε σε μια θύρα που ήταν πάνω στον τάφο. Ήταν φανερό ότι επρόκειτο για τον κληρικό και το ράσο που είχε παραμείνει άφεκτο. Ο Άγιος φανερώθηκε στον ύπνο της και την ευχαρίστησε λέγοντας το όνομά του Εφραίμ. Έχουμε όμως, γιατί είπαμε ότι η εκπομπή είναι προσανατολισμένη στη γνώση αλλά και στη διασκέδαση και στη ψυχαγωγία, υπάρχει δυνατότητα να προτείνουμε και κάτι άλλο. Θέλω γλυκό. Πού θα πάω για γλυκό? Στην παραλία της Νέας Μάκρης, πού αλλού? Και τι να συναντήσω, τι να ψάξω γνωστό? Θα συνδυάσεις το γλυκό που επιθυμεί η ψυχή σου σε ένα από τα υπέροχα μαγαζιά που υπάρχουν πάνω στην παραλία με την υπέροχη θέα της θάλασσας δίπλα σου. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πολλές επιλογές για γλυκό, αλλά εγώ θα ήθελα να προτείνω δύο ιδιαίτερα μαγαζιά που βρίσκονται πάνω στην παραλία της Νέας Μάκρης για φαγητό. Ναι, βέβαια. Η μία επιλογή είναι για τους λάτρεις των θαλασσινών, όπου είναι σίγουρο ότι όταν πάνε στην Τράτα, έτσι λέγεται, όταν πάνε στην Τράτα δεν υπάρχει καμία περίπτωση να φύγουν δυσαρεστημένοι. Είναι ένα μαγαζί το οποίο βρίσκεται αρκετά χρόνια εκεί και έχει πολύ, πολύ καλή φήμη. Χαρακτηρίζεται πέρα από την ποιότητα των υλικών και τα καταπληκτικά φαγητά. Πρώτα απ' όλα, εκεί έχω φάει την καλύτερη ψαρόσουπα, νομίζω, που έχω δοκιμάσει ποτέ στη ζωή μου. Και προσφέρεται και λόγω εποχής. Ενδείκνεται λόγω εποχής.
πέρα από την ποιότητα των υλικών, θεωρώ ότι χαρακτηρίζεται από την υποδειγματική εξυπηρέτηση του προσωπικού του και την τρομερή καθαριότητα. Βέβαια, τι καλύτερο να τρως ψαράκι και να βλέπεις θάλασσα. Βέβαια. Βέβαια. Εγώ που αγαπώ και τη θάλασσα, είναι ό,τι καλύτερο για μένα. Πιστεύω και για πολλούς ακροατές μας. Και εδώ θα δώσω όμως ένα tip, και για αυτό το μαγαζί θα δώσω ένα tip, ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να κρατήσετε λίγο χώρο ελεύθερο μετά από αυτά τα υπέροχα θαλασσινά, διότι στο τέλος έρχονται πιατέλες με κεράσματα. Και είναι επίσης νόστιμα, οπότε πρέπει οπωσδήποτε να μείνει λίγο χώρος γιατί θες να τα πας όλα. Μάλιστα. Η άλλη πρόταση για φαγητό. Η άλλη πρόταση αφορά στους λάτρεις του κρέατος. Φεύγουμε από τα θαλασσινά. Το μαγαζί ονομάζεται Χοντρός. Ίσως κάτι θέλει να μας πει. Δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι όντως έχει φοβερά πιάτα. Πρώτα απ' όλα τα πιάτα είναι τεράστια. Οι μερίδες είναι πολύ μεγάλες. Και η παρουσίασή τους επίσης. Αλλά το χαρακτηριστικό του μαγαζιού είναι ότι έχει επιλογές όπως... θα αναφέρω ένα ορεκτικό παστούρμα δοπιτάκια, τυρολουκουμάδες. Οι ποικιλίες κρατικών είναι πάρα πολύ ωραίες. Δηλαδή, δεν ξέρω να σας περιγράψω, νομίζω θα πεινάσουμε σε λίγο με αυτά που λέω. Φιλετάκια με μέλι και θυμάρι. Αυτά είναι κάποια από τα πιάτα που μου έρχονται στο μυαλό αυτή τη στιγμή, τα οποία πραγματικά είναι πάρα πολύ νόστιμα. Εγώ θα σε παρακαλέσω να σταματήσεις, γιατί μετά θα σου πω... Ετοιμάσου να πάμε, γιατί δεν κρατιέμαι. Έχουμε μία συνάντηση με μία ομάδα. Έχουμε πει κάπου να συναντηθούμε με μία ομάδα. Μπορούμε κάλλιστα να πάμε εκεί. Επίσης, μου έχεις πει ότι σε ένα άλλο σημείο είναι κάπως ψηλά με θέα... Ποιο άλλο σημείο μου είπες, το The View? Ναι, βέβαια. Το The View ονομάζεται The View και βρίσκεται στην Καλλιτεχνούπολη. Η Καλλιτεχνούπολη βρίσκεται σε ένα λόφο, ανήκει στη Ραφίνα, αλλά βρίσκεται σε ένα λόφο. Όπως δηλαδή κάποιος οδηγεί στην Λεωφόρο Μαραθώνος προς Πικέρμη, η Καλλιτεχνούπολη είναι στα δεξιά. Το The View είναι ένα μαγαζί στο οποίο μπορεί να το επισκεφθεί κάποιος όλη μέρα, είτε θέλει να φάει πρωινό, είτε να πιει καφέ, είτε για μεσημεριανό, είτε για βραδινό, ό,τι ώρα της ημέρας θελήσει. Είναι μια υπέροχη επιλογή λόγω κυρίως της πολύ όμορφης διακόσμησης του χώρου στον οποίο βρίσκεται, γιατί βρίσκεται πάνω σε ένα λόφο με υπέροχη θέα στη θάλασσα. Υπέροχη πανοραμική θέα στον Ευωϊκό. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ ωραία επιλογή και για οικογένειες με μικρά παιδιά, καθώς δίπλα ακριβώς υπάρχουν... Μην ξεχνάμε τους μικρούς μας φίλους. Έτσι. Και τις οικογένειες βέβαια που θέλουν να περάσουν όλοι καλά. Δίπλα ακριβώς μπορεί κάποιος να βρει, νομίζω είναι ένα γήπεδο τένις, γήπεδο μπάσκετ, συν ένας χώρος για ποδόσφαιρο, όπου έχει, όπως λένε και η γη μου, δύο τερματάκια. Έτσι. Θα σε αγαπήσουν πολλές φίλες που έχουν παιδιά. Ναι. Είναι πολύ, πολύ όμορφος χώρος. Πολύ όμορφος χώρος και θα περάσουν, θεωρώ, όλοι υπέροχα. Και κυρίως θα μείνουν ευχαριστημένοι από τα εδέσματα και τα σπιτικά εδέσματα και τα ποτά τα οποία προσφέρονται. Η λεμονάδα τους είναι υπέροχη, τώρα που το σκέφτομαι. Είναι σπιτική λεμονάδα, πραγματικά δροσιστική, πάρα πολύ ωραία. Είδες, μου δώσεις μια πάσα, αμέσως. Περιοχή Ραφίνα, η ευρύτερη περιοχή, αλλά ναι, και το λιμάνι που περισσότερο ξέρουμε, γιατί από εκεί πηγαίνουμε σε διάφορους προορισμούς. Αλλά και σαν τόπος επίσκεψης, βόλτας, η ίδια η Ραφίνα.
Είναι αυτό που είπαμε και προηγουμένως, ότι είναι τόσα τα σημεία στην Ανατολική Αττική μόνο, που χρειάζεσαι πάρα πολύ χρόνο να πεις έστω και πέντε πράγματα, και εμείς απλώς έτσι κάνουμε μικρή αναφορά. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι αρκεί ο κόσμος να βγει από το σπίτι, και η πρότασή μας είναι ότι περίπου σε μια ώρα μπορεί να είναι σε κάποιο από τα σημεία που προαναφέραμε, και αυτή είναι και η φιλοσοφία. Όπου και να πάει κανείς αυτή τη στιγμή, θέλει 30 δεν υπάρχει περίπτωση, 40 με 60 λεπτά να πάει σε ένα προορισμό. Εμείς σήμερα από την εκπομπή προτείνουμε μια εναλλακτική πρόταση απόδρασης σε πόσα μέρη που ήδη έχουμε αναφέρει, και είναι άλλα τόσα στην Ανατολική Αττική. Φανταστείτε γενικότερα ότι ο νομός Αττικής έχει και νησιά, έχει πόσους αρχαιολογικούς χώρους, τεράστια ιστορία και πολιτισμό να αναδείξει και να γνωρίσουν τα παιδιά. Μπορούν επίσης οι τοπικοί φορείς να κάνουν, εγώ πάντα το λέω αυτό, διαβραστικά παιχνίδια, έτσι, γιατί μέσα από αυτό, με αυτόν τον τρόπο περνάς ωραία μηνύματα, περνάς γνώση στα παιδιά χωρίς να την επιβάλλεις. Ναι, βέβαια. Μέσα, μέσα από το παιχνίδι μπορείς να περάσεις πολύ πιο εύκολα κάποια μηνύματα. Αυτό θυμάμαι το λέει και ένας φίλος καθηγητής που κάνουν κάποια σεμινάρια πάνω σε αυτό το κομμάτι της εκπαίδευσης. Δηλαδή, μέσα από το παιχνίδι μπορείς να περάσεις έννοιες, γνώση, και καταρχήν περνάς τη φιλοσοφία της ομαδικότητας. Ναι, ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Εκεί μέσα από το παιχνίδι γίνονται και νέες φιλίες. Ναι, ναι, φυσικά, φυσικά. Εγώ τώρα όμως θέλω να πω μια καλησπέρα στη φίλη μας την Ελένη που είναι στην Κέρκυρα, γιατί έτσι και ναι. Δούμε καλησπέρα και στη Ζωή και στην Κωνσταντίνα. Θα μας δίνουν. Στη Ζωή και στην Κωνσταντίνα, βεβαίως. Πολλά φιλιά να δώσουμε. Ελπίζω να μας ακούνε. Τους στέλνουμε τους χαιρετισμούς μας. Θέλω επίσης να επισημάνω ότι είναι η πρώτη μας εμπειρία με αυτή τη μετάδοση. Οπότε θέλω να είναι λίγο οι αγαπητοί μου φίλοι και ακροατές λίγο επιηγικείς αυτή τη φορά. Ελπίζουμε την επόμενη να είμαστε πιο καλύτεροι. Πριν ολοκληρώσουμε την εκπομπή, θέλω να μου πεις το εξής. Κάποιος ο οποίος δεν σε ξέρει, από όλα αυτά που είπαμε ή κάτι που μπορεί να ξεχάσουμε, τι θα ήταν ένα που θα του πρότεινες, ένα ή δύο που θα πρότεινες εσύ, είτε είναι οτιδήποτε από αυτά που είπαμε. Έκανα κάποιες προτάσεις, όχι απαραίτητα για οικογένειες, αλλά για όποιον θέλει να κάνει μία μικρή εκδρομή σε αυτή την περιοχή. Υπάρχουν και άλλα μέρη που μπορούμε να προτείνουμε, και ο κάθε ένας μπορεί βέβαια, σύμφωνα με τις πληροφορίες που δώσαμε, να αποφασίσει. Έχουμε ξεχάσει κάτι που ταιριάζει περισσότερο, που θα σας αρέσει. Ναι. Έχουμε ξεχάσει. Είναι ότι γενικότερα στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν οινοποιία και μεγάλα κτήματα, όπου έχουν και, ας το πω, ένα κομμάτι εκθεσιακού χώρου που μπορείς να βρεις, γιατί είναι γνωστό τα κρασιά στα Μεσόγεια διαχρονικά, ναι. Οι ποικιλίες που καλλιεργούνται,
που κάποιος μπορεί να συνδυάσει τη γνώση, δηλαδή το πώς κατόπιν βέβαια συνεννόησης αυτά τα κτήματα λειτουργούν κυρίως στα Σαββατοκύριακα, γιατί υπάρχουν και κάποιες άλλες στιγμές προ-κορονοϊού που κλείνονται για δεξιώσεις, για γάμους κτλ. Κτλ. Όπου δίνεται η δυνατότητα να μάθει κανείς πώς γίνεται το κρασί, να δοκιμάσει, να υπάρξει ένα μικρό σεμινάριο γευσηγνωσίας. Υπάρχει λόγος που τα λέω αυτά, γιατί σύντομα θα έχουμε μια έκπληξη στην εκπομπή και είναι μια εναλλακτική πρόταση. Η επίσκεψη σε κάποιους παραγωγούς είναι ο παραγωγούς που αξίζει να μάθουν πώς γίνεται το κρασί, συνδυαζόμενο πηγαίνοντας μετά είτε σε κάποιο αρχαιολογικό χώρο, είτε πηγαίνοντας στο ζωολογικό πάρκο, είτε στα εμπορικά κέντρα που αναφέραμε. Ο λόγος που ανέφερα το κρασί, γιατί μου αποκάλυψε ότι σου αρέσει, είναι γιατί σύντομα θα έχουμε κοντά μας ένα φίλο σομελιέ και θα μιλήσουμε για το κρασί, τη δημιουργία του κρασιού, αλλά θα μιλήσουμε και γενικότερα για το κομμάτι μιας εναλλακτικής πρότασης τουρισμού που είναι ο εινοτουρισμός. Mm-hmm. Ένα κομμάτι που αρχίζει δειλά-δειλά να αναπτύσσεται συνδυαστικά με τον άγροτο τουρισμό και προσωπικά συζητώντας και με φίλους που είναι στο κομμάτι της εστίασης και ασχολούνται με την κουζίνα, την ελληνική μεσογειακή κουζίνα, είναι ότι θα έπρεπε, έχουμε την πρώτη ύλη σε πολλούς τόπους που έχουν μια ιδιαιτερότητα, είτε αυτές είναι οι Κυκλάδες, είτε είναι η Κεντρική Ελλάδα, η Μακεδονία. Το κύριο συστατικό πάντα που χαρακτηρίζει τη χώρα είναι το ελαιόλαδο, το κρασί, τα σπεριδοειδή. Είναι κάποια απορκευτικά που ιδιαίτερες ποικιλίες που θα μπορούσαν να αναδειχθούν περισσότερο και η πρόταση δικιά μας από εδώ είναι ότι δεν χρειάζονται πολλά προϊόντα, 5-6 προϊόντα που θα έπρεπε να τα δει αλλιώς και το κράτος και να δώσει και τα κίνητρα και στους νέους για αυτές τις καλλιέργειες. Θα φέρω ένα παράδειγμα. Πριν πολλά χρόνια, ένα άλλο είδος, το οποίο είναι πολύ γνωστό στη Γαλλία, τα σπαράγγια. Mm-hmm. Υπήρξαν νέοι οι οποίοι έτυχε να δουν ένα πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποφασίσαν ένα μέρος της, είχαν βέβαια τη γη από τους γονείς, να καλλιεργήσουν σπαράγγια με τις προδιαγραφές, τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Αρχίσαν να κάνουν δειλά-δειλά εξαγωγές στη Γαλλία και στο Βέλγιο. Το αποτέλεσμα μετά από ένα χρόνο ήταν να διπλασιάσουν και αργότερα να διπλασιάσουν την παραγωγή τους. Δεύτερο παράδειγμα. Καθηγήτρια γαλλικής φιλολογίας, είναι γνωστό αυτό το παράδειγμα που θα πω, πριν αρκετά χρόνια διάβασε κάπου ότι επιδοτείται η καλλιέργεια των σαλιγκαριών. Ξεκίνησε ούτε μισό στρέμμα δεν ήταν, πολύ πιο μικρό, δειλά-δειλά, με γνώση μόνο τη γλώσσα. Την επόμενη χρονιά έφτασε στα 3 ή 4 στρέμματα. Αυτό πήρε μεγάλη έκταση και αυξήθηκαν στα ύψη οι παραγγελίες. Και ξεκίνησε με μόνο τις προσόν τη γνώση της γαλλική διάλεκτο. Mm-hmm. Γιατί τα λέω όλα αυτά, γιατί η τρούφα, υπάρχουν δηλαδή τα μανιτάρια που είναι ένας πλούτος, ένα χρηματιστήριο, το χρηματιστήριο των μανιταριών. Έχουμε δηλαδή τέτοια προϊόντα τα οποία θα μπορούσαν να μας καθιστούν
αν όχι υπερδύναμη, μέσα στις πρώτες χώρες και να αναδείξουν τον πλούτο αυτής της χώρας, γιατί αυτός ο τόπος είναι ευλογημένος, έχει πολλά να αναδείξει, απλά εμείς δεν το συνειδητοποιούμε ή κατόπιν εορτής. Γύρω από σένα, εάν κάνεις μία βόλτα γύρω από το σπίτι σου, εγώ είμαι βέβαιος και κάνοντας λίγο μεγαλύτερη ακτίνα, ίσως ανακαλύψεις κάτι ή παρατηρήσεις που δεν είχες σκεφτεί. Όσο ζω μαθαίνω, όσο ψάχνω βρίσκω. Έτσι είναι, έτσι είναι. Και είναι και, είναι και πολύ μεγάλη περιοχή. Πάντα θα υπάρξει κάτι να ανακαλύψουμε καινούριο. Εγώ πριν ένα διάστημα περπατούσα στους δρόμους της περιοχής μου, μένω εδώ στο Δήμο της Νέας Σμύρνης, ανακάλυψα μια καινούργια πλατεία. Ειλικρινά δεν ήξερα ότι υπήρχε. Λέω ένα παράδειγμα έτσι για να στηθούμε. Mm-hmm. Άρα η πρότασή μας κλείνοντας, φτάνοντας προς το τέλος της εκπομπής, είναι ότι αναζητήστε μια διαφορετική εναλλακτική βόλτα, απόβραση. Ο καθένας φτιάχνει το δικό του προϋπολογισμό της βόλτας. Θεωρώ ότι δεν είναι μεγάλο και το βαλάντιο που πρέπει μια οικογένεια να δώσει, αρκεί να κάνει καλή διαχείριση. Και εμείς δώσαμε μια έκταση, μια ακτίνα. Από εκεί και μετά ο καθένας μπορεί να πάρει το δικό του κομμάτι. Αξίζει όμως να συνδυάσουμε, και αυτό το προτείνω περισσότερο στους γονείς που έχουν παιδιά, τη γνώση με τη διασκέδαση. Και όχι μόνο, και στους μεγάλους. Γιατί τα τελευταία χρόνια διεθνώς, δηλαδή δεν μπορεί παγκόσμια να υπάρχει αυτή η τάση και εμείς να το έχουμε στα χέρια μας. Είναι πλούτος η πολιτιστική μας κληρονομιά. Ερχόντουσαν πριν 2 χρόνια, έχουμε τώρα, οι συνθήκες δεν ευνοούν, που είχαμε μεγάλη αύξηση του τουρισμού, Γάλλοι, Ισπανοί, και ψάχνανε το κάτι διαφορετικό, γι' αυτό και αναζητούσαν όχι στο κέντρο της Αθήνας, αλλά στην ευρύτερη περιοχή, να αναζητήσουν επαγγέλματα που είναι λίγο ξεχασμένα, να δουν την καθημερινότητα των κατοίκων σε άλλες περιοχές. Υπάρχει αυτή η τάση του «δεν έρχομαι στην Ελλάδα να δω τον ήλιο και τη θάλασσα μόνο, αλλά να δω και το κάτι διαφορετικό που μπορεί να μου προσφέρει». Θέλω να ευχαριστήσω τους φίλους που ήταν και πάλι μαζί μας από Ελλάδα και το εξωτερικό. Θέλω να ευχαριστήσω την συμπαρουσιάστριά μου, Βίγη Καλανοβούλου, που εύχομαι να είναι και την άλλη φορά ή άλλες φορές μαζί μας. Ελπίζω να πέρασε καλά. Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Είχαμε μια πολύ ωραία συζήτηση. Ελπίζω να το ευχαριστήθηκαν το ίδιο και οι φίλοι που μας παρακολουθούν. Θα ήθελα να πω για άλλη μια φορά ότι ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι μαζί σας από την άλλη άκρη της Αθήνας. Και ελπίζω όλα να πάνε καλά και να έχει υγεία όλος ο κόσμος. Να συμπληρώσω εγώ ότι το τρίπτυχο ιστορία, πολιτισμός, τεχνολογία είναι κάτι το οποίο από αυτήν την εκπομπή προσπαθούμε να αναδείξουμε και το έχουμε κάνει αρκετά χρόνια. Κάνουμε ακόμη μια υπέρβαση στην εκπομπή με αυτόν τον τρόπο σύνδεσης και φέρνουμε τον κόσμο πιο κοντά, τους φίλους πιο κοντά, και σήμερα είσαι η πρώτη που παίρνει τον τίτλο της ανταποκρίτριας πολιτισμού της εκπομπής ταξιδεύοντας τον κόσμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον τίτλο. Είναι πολύ τιμητικό. Είναι φιλοδοξία μας. Περισσότερο φέτος η εκπομπή είναι στοχευμένη στον απόβημο ελληνισμό. Θα κάνουμε αρκετές ανταποκρίσεις και συνδέσεις με συμπατριώτες μας στο εξωτερικό, θέλοντας να τους δείξουμε την αγάπη μας, και θα έχουμε και κάποια, ας το πω, happenings στο στούντιο για εκείνους. Πάρα πολύ ωραία.
Και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Θέλω να καληνυχθήσω τη φίλη Δίκη. Εμείς θα πούμε ορισμένα πράγματα στη συνέχεια, γιατί έχουμε και το πεντάλεπτο του Ταρσιδιώτη. Κάποια tips που λέμε κάθε φορά. Δίκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σου βράδυ. Καλό βράδυ και εγώ ευχαριστώ. Γεια σε όλους. Ελπίζω να βοηθήσαμε με τις προτάσεις. Γεια σας. Γεια χαρά. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτή ήταν η πρώτη μας έκπληξη στην εκπομπή. Σας έχω υποσχεθεί ότι θα έχουμε φέτος εκπλήξεις. Πολύ ωραίους καλεσμένους, επώνυμους και μη. Επίσης, έφτασε η ώρα να πούμε τον πεντάλεπτο του Ταρσιδιώτη. Οι συνθήκες δεν ευνοούν τόσο τα ταξίδια, όμως ο κόσμος μετακινείται. Υπάρχουν προσφορές των αεροπορικών αερογραμμών. Μην ξεχνάτε αυτό που έχουμε πει κάθε φορά από αυτήν την εκπομπή, ότι η Τρίτη και η Τετάρτη είναι οι καλύτερες μέρες για να κλείνει κανείς τα εισιτήριά του, να κάνει την έρευνά του πολύ νωρίτερα, πολύ νωρίτερα να προγραμματίζει ιδιαίτερα για τα ταξίδια του εξωτερικού, τον προορισμό που έχει σαν σκοπό να επισκεφτεί, είτε είναι επαγγελματικός λόγος είτε είναι θέμα κάποιας άλλης απασχόλησης που έχει στον προορισμό είτε σπουδών, για να έχει και μικρότερο ναύλο. Ενημερωθείτε από την κάθε αεροπορική εταιρεία που θα επιλέξετε νωρίτερα τους κανονισμούς της αεροπορικής εταιρείας, καθώς και στον προορισμό που πρόκειται να μεταβείτε, λόγω των συνθήκων του κορονοϊού, τι θα πρέπει να κάνετε πριν ξεκινήσετε το ταξίδι σας. Καλό είναι να δείτε τις προσφορές και στο κομμάτι για τις αποσκευές. Τις τελευταίες μέρες αρκετές αεροπορικές εταιρείες έχουν προσφορές και οι εταιρείες του εσωτερικού με πολύ χαμηλούς ναύλους, και εδώ είναι μια άλλη πρόταση. Θα το πω, οι Aegean και Ολυμπιακοί προσφέρουν χαμηλούς ναύλους για εσωτερικές πτήσεις. Μπορεί κάποιος να εκμεταλλευτεί, να κάνει μια μονοήμερη εκδρομή. Οι ναύλοι καμιά φορά φτάνουν και τα 19 ευρώ. Κάποιος μπορεί να διαθέσει ένα συνολικό πακέτο, θα έλεγα γύρω στα 100 ευρώ και λιγότερο, και να επισκεφτεί πάνω σχάρι τα Χανιά, τη Θεσσαλονίκη, να κάνει τη βόλτα του, τη μικρή του εκδρομή και να επιστρέψει προς το απόγευμα. Έτσι είναι σαν να θα νιώσει ο καθένας ότι έχει φύγει για μέρες, ενώ ουσιαστικά έλειψε μία μέρα, μία πλούσια μέρα με πολύ χαμηλό κόστος. Ήταν ο Παναγιώτης Κωνσταντινίδης από την εκπομπή «Ταξιδεύοντας στον κόσμο». Σας περιμένουμε την επόμενη Πέμπτη. Φίλοι μου αγαπημένοι, ακροατές, καλό σας βράδυ.